Μαρία, θυμάμαι το προηγούμενη συνάντηση τον Ιούνιο που έκανα βίντεο τη συνάντηση των δύο και λέγαμε όλοι υπάρχει μια εξομάλυνση. 4-5 μέρες κράτησε. Ούτε. Και πολύ μπορεί να λέω. Έτσι, έτσι. Χαίρομαι που τα θυμόμαστε κάποια πράγματα. Ναι. Mm. Λίγες ημέρες. Τώρα μπορεί έτσι να έχουμε λίγο ηρεμία. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο ηρεμία στον αέρα, αλλά σε επίπεδο ρητορικής. Μπορεί. Δεν είναι και σίγουρο, γιατί εδώ και πάλι είχαμε χθες το βράδυ δηλώσεις από Φουάτ Ακτάη κλπ. Αλλά να δούμε όμως εδώ πώς βλέπουν. Πώς είδανε τέλος πάντων χθες το βράδυ αυτήν την συνάντηση μεταξύ των δύο υπουργών. Εδώ τη χαρακτήρισαν κρίσιμη τη συνάντηση. Κρίσιμη εν μέσω, λέει, στη σκιά μάλλον, της έντασης που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Σήμερα μου έκανε εντύπωση, κοιτούσα και τα πρωτοσέλιδα και τα δημοσίευματα κτλ. Δεν υπάρχει καθόλου, μα καθόλου ρεπορτάζ. Όλα καθόλου. Τα υπόλοιπα που ακούγονται κτλ. Ναι, από Τουρκία είναι μόνο σπέκουλες, είναι μόνο κάποιες προσδοκίες. Ότι φυσικά θα λένε ότι πήγε καλά, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα βγει σήμερα ή αύριο κάποιος από εδώ και θα πει ότι ο κύριος Σακάρ ουσιαστικά κούνησε το δάχτυλο στον Παναγιωτόπουλο. Είμαι σίγουρη και εγώ, σπέκουλα είναι αυτό. Ναι. Με βάση αυτά που γνωρίζουμε από προηγούμενες φορές. Ότι θα του είπε μην κάνετε το ένα, μην κάνετε το άλλο, μην μας προκαλείτε να βρεθούμε. Δηλαδή τα γνωστά που λέει ο κύριος Σακάρ, φαντάζομαι θα τα επανέλαβε και χθες στο κύριο Παναγιωτόπουλο. Εγώ λέω από την τουρκική πλευρά. Κατά τα άλλα όμως ρεπορτάζ δεν ασχολείται κανένας με αυτή τη συνάντηση, παρά μόνο ασχολούνται με το τι είπε ο κύριος Πούτιν στον κύριο Ερντογάν χθες στην Αστανά. Και αυτό φυσικά είναι που θέλει να προβάλλει η Τουρκία σήμερα. Εντάξει, και το τώρα, επόμενο διάστημα. Μεγαλύτερο είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Μια συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν ως γεγονός είναι μεγαλύτερο από τη συνάντηση Παναγιωτόπουλου. Και τονώνει και το προφίλ του Ερντογάν, αυτό που θέλει να πουλήσει, ότι παίζω ρόλο και στη Δύση. Πήρα τα F-16. Παίζω ρόλο από την άλλη πλευρά. Με θέλει ενεργειακό κόμβο, άσχετα αν έχει πρακτικό αποτέλεσμα ή δεν έχει. Ο Πούτιν. Άσχετα από αυτό. Εντάξει, εγώ θέλω να φτιάξω ένα μαγαζί που πουλάει πάγο, ας πούμε, στη μέση του. Δεν έχει νόημα. Όχι, άμα δεν υπάρχει αγορά. Συμφωνώ. Έχεις δίκιο. Το θέμα είναι πώς το πουλάει εσωτερικά. Και τι ρο. Και ταυτόχρονα αυτό και σου λέει: εγώ είμαι με τον Πούτιν, είμαι και με τους Αμερικάνους. Μπράβο. Έτσι, αυτό πολύ φερνινή συγκυρία. Την ώρα λοιπόν που υπάρχει συζήτηση για τα F-16. Και υπάρχει έτσι ένα θετικό, έτσι το εκλαμβάνει η Τουρκία, γιατί ακόμη τίποτα δεν έχει λυθεί, ένα θετικό βήμα το εξέλαβε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν συζητήθηκαν τώρα οι όροι. Γιατί και εδώ, το λέγαμε και χθες, η σοβαρή πολιτική ανάλυση ακόμη δεν είναι σίγουρη τι έχει γίνει με τα F-16 και αν θα τα δώσουν τελικά οι Αμερικανοί. Μάλιστα, σήμερα διάβαζα μια πολύ καλή ανάλυση στη Χουριέτ, η οποία Χουριέτ είναι φιλοκυβερνητική, πέρα από τους χομπόδεις τίτλους και τα λοιπά των πρωτοσέλιδων. Η ανάλυση λοιπόν τι έλεγε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν δώσουν τα F-16 και είναι επίγον για την Τουρκία να τα πάρει. Αν δεν τα δώσουν όμως θα έχει μεγάλο πρόβλημα η Άγκυρα, γιατί η Ελλάδα έχει κάνει ήδη 3 κινήσεις στην πολεμική της αεροπορία. Αν λοιπόν δεν τα πάρει επιγόντως η Άγκυρα έχει αναβαθμίσει τα F-16 και μετά, η Ελλάδα έχει πάρει τα Ραφάλ και έχει παραγγείλει και τα F-35. Βέβαια. Ακριβώς αυτές οι 3 κινήσεις λοιπόν. Θα έχουμε ζήτημα, λέει, και αυτό θα κάνει πιο νευρική, και το λέει η Χουριέτ, θα κάνει πιο νευρική την Άγκυρα. Ναι. Γιατί, και αυτό θα φανεί από το 2026 και μετά.